Θα πάμε στην Ιερά Πέτρα, θα συνομιλήσουμε με τον Νεκτάριο Παπαδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων στο Δήμο Ιερά Πέτρας. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Το πρόσημο τελικά στο μέτωπο της ελαιοκαλλιέργειας, της ελαιοπαραγωγής, αναφορικά με την ποιότητα και την ποσότητα του λαδιού στην Ιερά Πέτρα, είναι θετικό το πρόσημο? Φυσικά, φέτος είχαμε και καλές ποσότητες. Το σημαντικό είναι ότι η ποιότητα ήταν εξαιρετική, έτσι, και σε θέμα οξύτητας, αλλά και, και στα συστατικά του ελαιολάδου, τα οποία χαρακτηρίζουν την ποιότητα, έτσι, σε γεύση, σε αρώματα. Γενικώς και οι ποσότητες και η ποιότητα πήγανε καλά. Οπότε το συμπέρασμα θετικό, το πρόσημο θετικό, παρά την πανδημία και τη δύσκολη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, η ελαιοπαραγωγή, αν εξαιρέσουμε τις τιμές, και εκεί θέλω να πάμε, είναι ικανοποιημένη. Πάμε λίγο στις τιμές όμως. Είναι βραχνάς? Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Παναγιώτη, το που λέει. Οι τιμές δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές. Υπάρχει μια τεράστια δυσαρέσκεια στους παραγωγούς. Τα έξοδα της καλλιέργειας είναι μεγάλα και με τιμές τώρα από 2,5 ευρώ έως 2,75 που βλέπουμε, δεν βγαίνει το ανάλογο κέρδος για τον παραγωγό. Καταρχήν δεν πληρώνεται η αξία του ελαιολάδου, έτσι. Μιλάμε για ποιότητα την οποία μπορεί να μην υπάρχει ούτε σε άλλο κράτος. Εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο λόγω της ποικιλίας που καλλιεργούμε στην περιοχή μας. Την κοροναίκη ελιά, έτσι, η οποία δεν υπάρχει, και αν υπάρχει, θα υπάρχουν λίγες ποσότητες στην Ιταλία. Δεν είναι η τιμή αυτή ανάλογη της ποιότητας του ελαιολάδου που έχουμε. Έτσι. Οπότε, δηλαδή, από τη μία έχουμε. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ναι, να συνεχίσει να καλλιεργεί από τη στιγμή που δεν έχει κέρδος. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε συνεχώς ελαιοκαλλιέργειες και εγκαταλείπονται. Κρατάνε μερικές ίσως για το σπίτι του, ας πούμε, ο καθένας, αλλά γενικώς το επάγγελμα του ελαιοπαραγωγού αρχίζει να έχει κατιούσα πορεία και δεν ξέρουμε στα επόμενα χρόνια τι θα γίνει. Δηλαδή, από τη μία έχουμε καλής ποιότητας ελαιόλαδο, καλές ποσότητες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι η συγκυρία είναι δύσκολη. Απ' την άλλη, ωστόσο, αυτό το ελαιόλαδο, οι ποσότητες παραμένουν στα αζήτητα. Δεν σας άκουσα, κύριε Παναγιώτη. Έχουμε καλή ποιότητα ελαιολάδου, έχουμε καλές ποσότητες, αλλά δεν υπάρχει πώληση. Προ πολλών ετών υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι. Δεν υπήρχε, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό από άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι τη Γησία, το Μαρόκο, έτσι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί στην καλλιέργεια, στην ελαιοκαλλιέργεια. Πριν προπολών ετών, ας πούμε, από χρόνια το λάδι στην περιοχή μας, γενικότερα στην Κρήτη, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά, η οποία λόγω του υπερπληθυσμού του δάκου και ήταν και τελευταία στιγμή τον καιρό της συγκομιδής κοντά και δεν μπορούσε να διαχειριστεί η κατάσταση εκτός την περσινή χρονιά, έτσι. Μάλιστα. Όλα τα χρόνια το λάδι είναι εξαιρετικής ποιότητας. Δεν υπήρχε και ανταγωνισμός. Υπήρχε περισσότερη ζήτηση και ξέρουμε πολύ καλά όταν κάποιο προϊόν είναι σε μικρές ποσότητες, ανταγωνίζονται και οι εμπόροι. Μάλιστα. Και προσπαθούν ο καθένας να δώσει παραπάνω τιμή και να αγοράσει το λάδι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακριβώς. Αυτό. Δεν υπάρχει. Ορίστε. Ακριβώς, ολοκληρώστε βέβαια. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε κύριε Παπαδάκη. Ναι, θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι το λάδι πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε, να βλέπουμε πιο ζεστά το θέμα της τυποποίησης. Έχουμε ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε και τρόπο να το προωθήσουμε. Μάλιστα. Να το αναδείξουμε. Να αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος. Να αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος και πολύ καλά κάνετε και ανοίγετε αυτό το θέμα. Σωστά. Όταν φεύγει το λάδι χύμα στο βιτίο, από εκεί και πέρα, όσο καλό και να είναι, δεν μπορεί να λάβει την αξία του. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Το πρόσημο είναι θετικό. Μακάρι και οι τιμές να ήταν στα επίπεδα που όλη η παραγωγή ήθελαν και επιθυμούσαν. Να είστε καλά. Χαιρετώ.